Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρουσε σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Πάμε στην Ελένη Βαρβιτσιώτη που έχει τις πληροφορίες. Ελένη. Ναι, Νίκο, σε ψήφισμα με 330 ψήφους υπέρ, 254 κατά και 26 ψήφους αποχή, εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη χώρα. Ήταν ένα ψήφισμα το οποίο είχαν οι ομάδες της αριστεράς, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι, στα οποία εξετάζονται θέματα πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και ασφάλειας των δημοσιογράφων. Εκεί, Νίκο, στο ψήφισμα εκφράζουν έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν απειλές και λεκτικές επιθέσεις ακόμα και από υψηλόβαθμα μέλη, υψηλόβαθμους πολιτικούς, παραβιάσεις ιδιωτικής ζωής με κατασκοπευτικό λογισμικό και καταχρηστικές αγωγές ακόμα και ανθρώπους του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, το ψήφισμα αναφέρεται στις υποκλοπές και την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, ακόμα και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ζητούν μεταξύ άλλων να αντιστραφεί η νομοθεσία που έδινε τον έλεγχο της ΕΥΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Το Κοινοβούλιο επίσης το ψήφισμα κατακρίνει και, όπως λέει, την υπερβολική αστυνομική βία, ιδιαίτερα σε κοινωνικές ομάδες όπως η Ρωμά. Τώρα, κυβερνητικοί κύκλοι βασίζουν επίθεση αυτή στις επικείμενες εκλογές, ότι γίνεται για πολιτική σκοπιμότητα, λένε, καθώς η κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του κράτους δικαίου, και ότι σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Κομισιόν βασίζουν αυτά τα συμπεράσματα, Νίκο, και όχι σε ψήφισμα που βασίζεται σε παραπλανητικές πληροφορίες, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Βαρβιτσιώτη.